Ιδιαίτερα ενοχλημένη η Προεδρία της Δημοκρατίας από την αντιπαράθεση ΟΣΕΛ Μετόχου, που κρατάει εγκλωβισμένα δεκάδες λεωφορεία με αποτέλεσμα την απίστευτη ταλαιπωρία 42 κοινοτήτων ορεινών περιοχών. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, αφού κάνει λεπτομερή αναφορά στις οδηγίες που έδωσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης για επίσπευση της διερεύνησης των καταγγελιών του Μετόχου Τάσου Μιχαλίδη, καθιστά σαφές ότι θα ληφθούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται από τη σύμβαση και το νόμο που διέπει τις δημόσιες μεταφορές. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε αδικαιολόγητες και αυθαίρετες ενέργειες που προκαλούν προβλήματα και παρενοχλούν το κοινωνικό σύνολο. Νωρίς το πρωί, το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε αντιπροσωπεία των 42 επηρεαζόμενων κοινοτήτων και επέδωσε υπόμνημα το οποίο παρέλαβε ο Διευθυντής Προεδρίας Κύπρος Κυπριανού. Στο υπόμνημα ζητείται επανέβαση του Προέδρου σε ένα θέμα που καίει τις ορεινές περιοχές. Απαιτούμε την άμεση διερεύνηση των όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας εχθές και έχει σχέση με ασφάλειες των λεωφορείων, την ασφάλεια της διακίνησης. Η παραμονή του σταθμού εκεί που είναι, γιατί πληροφορηθήκαμε και επιβεβαιώνεται ότι υπάρχουν σκέψεις για μετακίνησή του και δεν δεχόμαστε με τίποτα. Η συχνότητα των δρομολογίων να παραμείνει όσο έχει και να βελτιωθεί ακόμα, καθώς επίσης και οι αποφάσεις που παίρνονται για μας χωρίς εμάς, τέρμα. Ακολούθως, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι θα καταβληθούν προσπάθειες απεγκλωβισμού των 31 συνολικά λεωφορείων που παραμένουν εγκλωβισμένα στο σταθμό του Αρεδιού και μεταφέρουν μαθητές. Πώς θα απεγκλωβιστούν, δεν έχουμε και πολλές άλλες επιλογές. Πρέπει μέσω κάποιου διατάγματος δικαστηρίου, γνωρίζω ότι ήδη έχει πάει και η ίδια η αστυνομία και ζήτησε ένα τέτοιο διατάγμα. Θα πρέπει τέλος πάντων με οποιονδήποτε τρόπο να απεγκλωβιστούν. Αναφορικά με την αντιπαράθεση ΟΣΕΛ Μετόχου, το Υπουργείο Μεταφορών θεωρεί ότι η ρίζα των προβλημάτων, πέραν των προσωπικών διαφορών εντός του ΟΣΕΛ, είναι οι πρόνοιες των συμβάσεων για τις δημόσιες μεταφορές, οι οποίες υπογράφηκαν το 2009. Εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε σε εσωτερικές διαφορές των μετόχων του ΟΣΕΛ. Αυτά θα πρέπει να τα επιλύσουν μόνοι τους. Ο ΟΣΕΛ, σε ανακοίνωσή του, απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που επαναλαμβάνει ο μέτοχος Τάσος Μιχαηλίδης. Εγώ διαρωτέμαι και θέλω να το θέσετε αυτόν και να το δείτε, γιατί επέλεξε τις συγκεκριμένες μέρες να κάνει αυτές τις ενέργειες ο κύριος Μιχαηλίδης. Ξέρετε εσείς να μας πείτε? Δεν ξέρω, μήπως αφορούν καταγγελίες που έγιναν το 12 από το τμήμα ελέγχου του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ξεκίνησε η αστυνομία και τις διερευνά. Μήπως επηρεάζεται κάπου? Άμεση ήταν η απάντηση του μετόχου, ο οποίος έκανε λόγο για προσωπικές σχέσεις που περιπλέκουν την κατάσταση. Προσωπικές σχέσεις του Υπουργού Μεταφορών με τον κύριο Ιορδάνους και τον ο οποίος έχει προσωπικές σχέσεις και με τον Μάριον Ντοκάρουγιαν, φαίνεται ότι αποτελούν το βασικό στοιχείο του πώς αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα θέματα. Πόσα έχετε να παίρνετε εσείς από τον ΟΣΕΛ αυτή τη στιγμή? Με βάση το τι ο ΟΣΕΛ αποδέχεται, ναι, οι υπόλοιποι διευθυντές αποδέχονται, είναι της τάξης του μισού εκατομμυρίου. Ο Τάσος Μιχαηλίδης διατηρεί ποσοστό 7% στον Οργανισμό Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας.